χαρά και αισιοδοξία ατενίζουν το μέλλον, καθώς κατάφεραν να πιάσουν το στόχο τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και στο Ηράκλειο καταγράφηκαν πρωτιές. Με SMS ενημερώθηκε για τη βαθμολογία της η Ευαγγελία Μαρία Γκερούση, η οποία συγκέντρωσε 19.228 μόρια και βάζει πλώρη για την ιατρική. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ περίεργα, γιατί ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που οι κόποι μου ανταμείχθηκαν, γιατί προσπάθησα πάρα πολύ. Πού θες να περάσεις? Θα ήθελα ιατρική. Ιατρική. Ναι. Οι γονείς σου τι σου είπαν να μας πεις? Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Μου έχουν πει, με έχει φέρει όλη η οικογένειά μου, μου πει συγχαρητήρια. Ήταν πολύ συγκινημένοι, σε έπαιρνα και κλαίγανε. Διάβαζα πάρα πολύ. Και γενικότερα επειδή ήταν η καραντίνα και είχα αυτόν τον επιπλέον χρόνο. Οπότε κατάφερα να τον αξιοποιήσω και να καταφέρω αυτό που ήθελα. Και η ιατρική που θα ήθελα να περάσω τώρα? Θα ήθελα Αθήνα, αλλά γενικότερα δεν με πειράζει, αρκεί να περάσω ιατρική. Η αγωνία χτύπησε κόκκινο και για τη Μαρίνα Χουστουλάκη, η οποία συγκέντρωσε 18.867 μόρια, με την ίδια να ονειρεύεται μία θέση στη νομική. Όταν τα είδα δεν το περίμενα, ήταν, λέω, wow, αυτή ήταν η αντίδρασή μου. Να περίμενε ότι θα πας τόσο πολύ καλά, λες. Ναι, τόσο πολύ, ναι. Τηλεφωνήθηκα με τους γονείς μου αρχικά, μετά με συγγενείς, εντάξει. Το είπανε σε φίλους, σε όλους, εντάξει, χαμός. Στο φροντιστήριο. Πραγματικά, με τη βοήθειά τους, και ως καθηγητές, αλλά και ως άνθρωποι, πάνω απ' όλα, με βοηθήσανε πάρα πολύ και στο ψυχολογικό κομμάτι που είναι, νομίζω, το βασικό στις Πανελλήνιες, στο φροντιστήριο που κάνω εσάς. Για πρώτη επιλογή έχω νομική. Το θέμα είναι η πόλη. Δεν ξέρω, προς Θεσσαλονίκη κλείνω. Σπουδάζει ο αδερφός μου εκεί. Οπότε είμαστε και πιο οικεία με την πόλη, έχουμε πάει πολλές φορές. Η καρδιά του χτύπησε δυνατά, ωστόσο δεν κατάφερε να μοιραστεί τη χαρά του εκείνη τη στιγμή, διότι ήταν μόνο στο σπίτι. Ο λόγος για τον Μιχάλη Κριτσοτάκη, ο οποίος συγκέντρωσε 18.713 μόρια, με τον ίδιο να μας περιγράφει τη χαρά του και τον στόχο του. Το κακό είναι ότι ήμουν σπίτι μόνος μου και οι δύο γονείς μου είναι στη δουλειά. Ναι. Οπότε δεν είχα κάποιον να το γιορτάσω. Ναι. Δεν μπορούσα. Σταμάτησε λίγο η καρδιά μου, σταμάτησε να αναπνέω. Πολύ ωραία, πολύ χαρούμενος. Γιατί όταν περπατούσα να έρθω εδώ, ήμουνα. Κοιτάω τον κόσμο με άλλη ματιά. Πολύ διάβασμα. Δεν υπήρχε πολύ μέθοδος, υπήρχε πολύ πείσμα και νεύρο. Δηλαδή δεν τα παρτούσα, δεν έλεγα. Υπήρχαν πολλές φορές που έλεγα, εντάξει, πολύ διαβάζω, ίσως δεν χρειάζεται, δεν αξίζει. Αλλά όχι, αξίζει. Αξίζει, ναι. Θέλω να περάσω ναυπηγών μηχανικών στην Αθήνα. Αυτό είναι η πρώτη σου επιλογή. Η πρώτη επιλογή, ναι, που θα την πιάσω. Χαρούμενος είναι και ο Άρης Κουμπενάκης, ο οποίος συγκέντρωσε 18.742 μόρια και είναι πανέτοιμος να υλοποιήσει το όνειρό του στην πληροφορική. 19,3 στα μαθηματικά, 15 στην έκθεση, 19,9 στην οικονομία και 20 στην πληροφορική. Πέρασα από το σχολείο γιατί είχαν βγει πιο νωρίς, πήγα με τους φίλους μου και τα είδα από εκεί. Πώς σας άρεσε? Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ευτυχισμένος. Πού θέλω να περάσω? Θέλω να περάσω στην πληροφορική στο Αριστοτέλειο, στη Θεσσαλονίκη. Τον τελευταίο μήνα με τις εξετάσεις εκεί ανέβασα λίγο απόδοση. Και εντάξει, πέρασα έτσι πολύ χαλαρά τη χρονιά, ας πούμε. Οι γονείς σου τι σου? Είναι πολύ χαρούμενοι κι αυτοί, είναι περήφανοι. Μετά τις διακοπές θα ετοιμάσει τις βαλίτσες της με προορισμό την Αθήνα, η Ραφαέλα Γιανακουδάκη, η οποία συγκέντρωσε 18.360 μόρια. Νιώθω πάρα πολύ ωραία, μου έχει φύγει ένα βάρος και τώρα ανυπομονώ να αρχίσουν οι σπουδές μου. Και πού θες να περάσει? Στην Αγγλική Φιλολογία. Στην Αθήνα. Τι συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχία σου, πιστεύεις? Ο σταθερό διάβασμα και στο σχολείο και στο φροντιστήριο. Οι γονείς σου τι λένε? Πολύ χαρούμενοι, συγχαρητήρια. Τη φοιτητική ζωή ονειρεύεται και η Στέλλα Σωτηροπούλου, η οποία συγκέντρωσε 18.127 μόρια και βάζει πλώρη για την ιατρική. Πολύ χαρούμενοι, είμαστε λίγο ελεύθεροι τώρα όλα τα παιδιά. Ναι. Γράψαμε και έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας να ξεκουραστούμε. Πού θες να περάσεις? Θέλω να περάσω στην ιατρική σχολή. Είχα ένα πρόγραμμα και προσπαθούσα να το τηρήσω και με βοήθησαν και οι καθηγητές από το ρώσιμο φροντιστήριο που πήγαινα για να γράψω όσα έγραψα.